Ο δικός μας άνθρωπος βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο και βεβαίως το ξέρετε γιατί ανατίθηκαν παντού φωτογραφίες, posts στο ίντερνετ. Η κάμερα του Νάμαστε φυσικά ήταν εκεί. Όλοι μαζί με μια φωνή. Ελλάδα μπορείς! Ελλάδα μπορείς! Σήμερα ήταν μια καταπληκτική, μεγαλειώδης τελετή, 100 μέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Δώσαμε σε όλο τον κόσμο και στους φίλους μας τους Βραζιλιάνους αυτή τη φλόγα που γεννήθηκε από τη χώρα μας, από την αρχαία Ολυμπία. Μια εβδομάδα γύρισε σε όλη την πατρίδα μας και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε σε όλο τον κόσμο τα μηνύματα ενότητας, αγάπης, ειρήνης που πρέπει να έχουν και πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει για ένα καλύτερο κόσμο. Η Ολυμπιακή φλόγα απόψε ταξιδεύει και το μήνυμα Ελλάδα μπορείς. Εσείς πιστεύετε τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα καλύτερα μέσα σε αυτό το τούνελ που είναι τα τελευταία 5 χρόνια? Δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε στο παρελθόν, παιδιά. Κοιτάξτε την ιστορία μας και να δούμε γιατί είναι ικανή η Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι η δύναμη αυτή που έρχεται από τόσες χιλιάδες χρόνια πριν είναι εδώ μαζί μας, μας προστατεύει και μπορεί να μας δυναμώσει αν επιλέξουμε να ακολουθήσουμε τους δρόμους εκείνους. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε μεγαλειώδη τραγούδια που έχει γράψει ο Μίκης Θοδωράκης, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Μάνος Χατζηδάκης. Ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να δώσουμε ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα είναι εδώ, είναι δυνατή και μπορούμε να διοργανώνουμε τέτοιες τελετές. Είναι η δεύτερη φορά που τραγουδάς Action Esteem και την προηγούμενη, αν θυμάμαι καλά, γενικά είχες διχάσει και την ελληνική showbiz και τον κόσμο. Αυτό που εμένα με ευχαριστεί είναι ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και όταν ακούνε αυτά τα τραγούδια δεν ακούνε εμένα να τραγουδάω, ακούνε τις νότες του Μίκη Θοδωράκη και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το σύνθημα είναι «Ελλάδα μπορείς». Τελικά η Ελλάδα με όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στη χώρα μας μπορεί να μπορέσει στο μέλλον? Η Ελλάδα σαφώς μπορεί και το έχει αποδείξει επανειλημμένα στο παρελθόν ότι μπορεί. Εγώ έχω μια ηλικία, έχουμε ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές και τα καταφέραμε, ξεπεράσαμε τις δυσκολίες και ξανακοιτάξαμε ψηλά και μακριά. Συναισθήματα σου, Κλέλια, για σήμερα? Έχεις λάβει μέρος σε πολλούς Ολυμπιακούς Αγώνες, έχεις κάνει υπερήφανη τη χώρα μας. Πάντα είναι ξεχωριστή η στιγμή, είναι συγκινητική το να βλέπεις την Ολυμπιακή φλόγα που έχει ξεκινήσει από την αρχαία Ολυμπία και θα καταλήξει σε 100 μέρες στο Ρίο και θα σημαίνει την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Δηλαδή, για μας που έχουμε αγωνιστεί και σε Ολυμπιάδα, αυτό το συνέστημα είναι μοναδικό. Ωραίος πολύ. Πάρα ωραίος πολύ. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάποια εκδήλωση ο Σάκης Ζουβάς και να μην δείτε σε απόσταση εκατοστών, για να μην πω χιλιοστών, όχι είναι υπερβολικό, εκατοστών θα πω, την Πέννη Καβέτσου. Έχουμε πάει σε break. Συγγνώμη, έβλεπα. Okay. Για να μην δούμε σε απόσταση εκατοστών, λοιπόν, την Πέννη Καβέτσου. Σε εκατοστών όμως, τη ρεπόρτερ μας, την Πέννη Καβέτσου. Σε πολλή απόσταση, τόση δά. Δεν πρόλαβα, θα προλάβει το κορίτσι.